Γεια σας, γεια σας. Been there, done that. Μήνα μπειράκου. Σαν να έχουμε έτσι μπει, τουλάχιστον στο μήνα μπήκαμε των Χριστουγέννων. Ε, βγήκανε, θα ξεκινήσω λίγο με αυτό ε, βγήκαν αυτά οι, οι, οι ανασκοπήσεις ας πούμε το Spotify Και μου στέλνετε διάφοροι και διάφορες Ότι ήταν το, το podcast που ακούσατε περισσότερο μέσα στη χρονιά που πέρασε ε, Μου το στέλνατε ή μου το κάνατε mention στο Instagram Με διάφορα χαριτωμένα facts ε, Από διάφορες χώρες ε, του κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ γιατί πολλέ φορέ ξεχνιόμαστε, δηλαδή μπαίνει εδώ. Είναι και λίγο ψυχανάλυση για μένα αυτό, είναι ένα break από τις μέρες μου, μπαίνω εδώ, τα λέω, βγαίνω, πάω, συνεχίζω στην τρέλα. Ε, κάποια κοπέλα, νομίζω η Αναστασία μου, είπε ότι έχει προετοιμαστεί για δύο ημιμαραθωνίους με αυτό το podcast και θα πάει για μαραθώνιο. Δηλαδή, όταν είναι του χρόνου να πας για μαραθώνιο, θα μας το πει. και θα σου έχουμε ειδικό section κάθε εβδομάδα, έτσι, pep talk. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Ε, συνεχίστε να τα ακούτε, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Στα προσωπικά μου τώρα, ξεκινήσουμε από τα προσωπικά μου, γιατί μετά ζωρίζει Λοιπόν, ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα, το πρώτο μου ταξίδι μετά τον κορονοϊό. Ε, αυτή τη βδομάδα είχαμε την πρώτη, την παρθενική μου φορά που μπήκαν άνθρωποι να μου βάψουν το σπίτι ενώ ήμουν μέσα και εγώ και ο Άρης και τέσσερις γάτες και δεν μένω σε έπαυλη. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Δεν μένουμε σε τριόροφη έπαυλη με εσωτερικές σκάλες και μπάτλερς, μένουμε σε ένα διαμέρισμα, ήμουν, ήμασταν δύο εμείς, τέσσερις γάτες, τρεις τα μαστόρια Ήτανε δεν θα πω εύκολο. Θέλω εδώ να δώσω τα συγχαρητηριά μου στον Άρη γιατί εγώ τη μία μέρα ήμουν στο γραφείο Παρασκευή. Σάββατο είχα κανονίσει να πάω να κάνω κάτι στα μαλλιά μου που δεν μπορούσα να τα κυρώσω. Κοινώ έφαγε έτσι όλο το, το ζώριο. Άρης ο οποίος όταν επεξήλθε υπέροχα. Δεν θα σας κρύψω ότι εγώ ενώ εκεί έκανα τη, το μαλλί, σκεφτόμουν να θα πάω και θα βρω βαμμένους ε, τους διακόπτες ή τις γάτες ή το σύμπαν. Ε, Ήταν τέλειο το σπίτι. Άρη, από εδώ συγχαρητήρια. Συγγνώμη που δεν πίστεψα σε σένα, πραγματικά. Και αφού έχω και ένα πεντακάθαρο σπίτι να κλειστώ για αυτές τις γιορτές, πάμε λίγο να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με το ότι έχουμε την ποτσουάννα. Ξεκίνησε από την Ποτσουάνα, η νέα υπερμετάλλαξη με 32 υπομεταλλάξει και 82 παρακλάδια. Είναι το περίφημο όμικρον, είναι η μετάλλαξη όμικρον. Υπήρχαν λόγοι που πήδηξαμε κάποια γράμματα. Ε, είναι πάρα πολύ αστείο γιατί αυτή τη στιγμή στην Αμερική που, by the way, είχαν το πρώτο του κρούσμα και κράσαρε η Wall Street. Γιατί μέχρι τώρα απλά είχαν ασχοληθεί με αυτό που θα σα πω τώρα. Με το πώ προφέρεται αυτό ο γλωσσοδέτη που λέγεται όμικρον σιγά. Και παιδιά έχουν γράψει μέχρι και New York Times πώς το προφέρουν. Και άμα δείτε πώς το προφέρουν άμακραν, άμεκραν, έμεκραν. Γενικά αφού λέτε μαραθών, δεκαθλών, λέτε on. Έστω το on το τελευταίο πιάστε το. Σημασία δεν έχει βέβαια αυτό. Σημασία έχει ότι καλό είναι να το προφέρει και σωστά. Αλλά ο Αμερικάνος το ζει, το ζούμε όμως και εμείς. Διότι έχουμε και τον πρώτο επί ελληνικού εδάφους νοσούντα από όμικρον, από τη μετάλλαξη όμικρον, είναι στην Κρήτη. Πολύ σου ξέει Κρήτη γενικά τελευταία, πολύ. Εντάξει, όποιος νόμιζε ότι δεν θα εμφανιστεί εδώ, δεν ξέρω, θα ήταν αφελής. Όπω διάβασε και φίλο μου, λέει: Όποιο νομίζει ότι θα κάνουμε κανονικά Χριστούγεννα, είναι αφελή να βιδά. Συγγνώμη που σα το λέω αυτό. Αλλά στο Twitter, υπέροχο. Φυσικά και το έχουμε και εδώ. Και μέχρι να ακούσετε αυτό το podcast, φαντάζομαι δεν θα έχουμε μόνο έναν. Τα δεδομένα όμως της ελληνικής πραγματικότητας δεν είναι μόνο η μετάλλαξη όμικρον, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα και να μπούμε στο τζιζέμα της ημέρας. Money, 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 λοιπόν, το πρόβλημα έχει ως εξή. Έχουμε, από εκεί που είχαμε εμβολιασμένους ανεμβολίαστους, τη μάχη τη μεγάλη μάχη, ε, ήρθε ο Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη, και έδωσε μία λύση. Τώρα την έδωσε, δεν την έδωσε. Money, 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 αφού δεν ε, έβρισκε διαφορετικά τρόπο, αφού οι 60 πλά δεν πήγαιναν να εμβολιαστούν, έβαλε λοιπόν διοικητικό πρόστιμο, 100 ευρώ κάθε μήνα, κάθε μήνα, όχι once, όχι ένα εκατοστά ευρώ και τέρμα, κάθε μήνα, αν κάποιο 60 πλά δεν εμβολιάζεται. Τώρα, καταρχά, όταν κάνει ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή όταν βάζει 100 ευρώ πρόστιμο, οριζόντια κιόλα, δηλαδή του πιάνει όλου. Του πιάνει και αυτού που έχουν σύνταξη 300 ευρώ, του πιάνει και αυτού που έχουν σύνταξη 3.000 ευρώ. Ε, του πιάνει και αυτού οι οποίοι είναι 100% εμβολιαστοί από άποψη, του πιάνει και αυτού οι οποίοι είναι κάπου στα άγραφα, σε ένα μικρό χωριό και ξέρω εγώ, δεν έχουν ιδέα μαύρη. Ε, όλα. Θα μου πείτε τώρα. Αυτό από μόνο του είναι μία κίνηση έντονη. Μπορείς να την πεις και σπασμωδική. Μπορείς να την πεις και σαν μικρή παραδοχή ότι τίποτα άλλο πια α, δεν λειτουργεί, έτσι. Γιατί όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, τίποτα άλλο δεν λειτουργεί. Να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι υπάρχουν... Σιγά σιγά βγαίνουν και έξτρα ρυθμίσει έτσι, για το πώς, ποιοι θα πληρώνουν 50 ευρώ, μέχρι 16 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχει κλειστεί το ραντεβού για την πρώτη δόση για να σταματήσει να γράφει το κοντέρ στα ευρώ. Θα μου πεις όμως εδώ ότι κάποιος ο οποίος είναι πυρηνικά αντιεμβολιαστής και έχει να δίνει 100 ευρώ το μήνα, άλλο και αυτό τώρα, παράνοια, μην κάνει έτσι, σήμερα είδα έναν Μία συγκεκριμένα κυρία, η οποία είναι φανετική εμβολιάστρια, μόνη τη απόλυτη στην οικογένεια, 72, και μου είπε: Εγώ θα δίνω 100 ευρώ κάθε μήνα. Ήμουνα εκεί, ξέρει, δεν έχει κάτι να πει. Εκεί τι να πει. Τι να πει, Δηλαδή λέω: Α πούμε, άμα 10 μήνε από τώρα δεν εμβολιαστείτε, και τρώτε 100 ευρώ πρόστιμο θα φύγουν 700 ευρώ. Ναι, μου λέει: Εγώ δεν εμβολιάζομαι. Λέω: Οκ, okay, εκεί το βλέπει ότι είναι καμένη υπόθεση. Να δούμε τώρα αν απέδωσε σοφάρ so το μέτρο. Το μέτρο δείχνει να αποδίδει με την έννοια ότι ήδη έχουν επταπλασιαστεί ή δεκαπλασιαστεί ε, τα ραντεβού που κλείνονται από 60, πλάς, 60 και ηλικιακά ανθρώπου. Ε, άρα πρακτικά λειτουργεί. Τώρα θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί για να πείθονται με αυτό το μέτρο σημαίνει ότι δεν ήταν και φανατικοί από πεποίθηση αντιεμβολιαστές. Οκ. Okay? Από την άλλη, τώρα είναι 100% συνταγματικό, δεν έχω την απάντηση και έχω διαβάσει πολύ. Διότι υπάρχει φυσικά ρύθμιση και άρθρο στο Σύνταγμα που λέει ότι κάθε άνθρωπο έχει αυτοδιάθεση του σώματό του. Άρα, αν κάποιο θεωρητικά δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο, μπορεί και να είναι αλλά limit που λέμε, να είναι στο όριο. Από την άλλη, τρώω πρόστιμο και αν δεν φορά λέω εγώ τώρα στο αυτοκίνητο και αυτό το σώμα σου είναι. Αλλά κατάλαβε, είναι για να σε προστατεύσει. έχω διαβάσει και την άποψη που λέει ότι ίσω θα έπρεπε να του κλείσει στο σπίτι του και να τρώνε πρόστιμο αν βγαίνουν. Αυτό, α πούμε, προστατεύοντα τη δημόσια υγεία, να το κάνει έτσι του ανεμβολία του. Εδώ, βέβαια, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μία μορφή κανονικότητα. Άρα, για να γίνει αυτό και να κυκλοφορεί ο κόσμο, σύντομα οι Έλληνε, ξέρετε, δεν είμαστε και Ισλανδοί, μα είπαν κάτσετε σπίτι σα, κάτσετε. Το θυμάστε αυτό με το σούπερ μάρκετ που έδωσαν στον υπεύθυνο του σούπερ μάρκετ και είπαν ότι εγώ είδα τώρα εδώ μια γνωστή μου που ξέρω ότι έχει κορονοϊό και έπρεπε να είναι σε καραντίνα και για να μην τη δώσουν είπαν από τα μικρόφωνα του σούπερ μάρκετ παρακαλείται ο όποιος νοσεί από κορονοϊό να βγει από το σούπερ μάρκετ από την πίσω πόρτα δεν θα γίνει περαιτέρω θέμα και βγήκαν 9 άνθρωποι. 9. Όχι αυτή μία κυρία που είχαν δει, 9. Άρα δεν ξέρω κατά πώ τώρα θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, έτσι. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και μια. Για να λέμε λίγο τα σίκα σίκα και τη σκάφη έτσι. Έχουμε και μια αντιπολίτευση, η οποία έγινε έξαλλη με το 100 ευρώ και λέει ότι χτυπά και τον τρακοσάρι τη σύνταξη και τον. Αυτόν που δεν τον νοιάζει, δεκτό. Αλλά να θυμηθούμε λίγο ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά η αντιπολίτευση είχε ένα θέμα με την υποχρεωτικότητα, π.χ. στην αστυνομία, στο στρατό, στην εκκλησία. By the way, αυτό του άφησε εκτό ο κυρία Κοσμητσοτάκη. Έτσι. Τη φάγανε μόνο οι 60 πλάστο 100 ευρώ. Και απ' την άλλη, δεν θέλουν, λέει όμω, αυτοί οι 60 πλά τώρα να του αναγκάσουν με κάποιο τρόπο. Γενικά πάντω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι υποχρεωτικό που χωρί κάποιο πρόστιμο. Εντάξει, απλά εδώ αυτό είναι ένα σερή πρόστιμο κάθε μήνα. Είναι κάπω πιο καταναγκαστικό. Όμω. Κάτι υποχρεωτικό, δηλαδή υποχρεωτική χρήση ζώνης, αν δεν τη φορά ω πρόστιμο. Ε, η απαγόρευση του τσιγάρου στα μπαρ, που δεν ισχύει όπω σα έχω ξαναπεί πια. Ε, Τρο πρόστιμο αν το κάνει. Άρα δεν γίνεται κάτι να είναι υποχρεωτικό ή επαγορευτικό χωρί πρόστιμο, έτσι. Ε, και επίση να πούμε εδώ ότι ενώ όταν είχε πει αυτό το περίφημο το Freedom Pass στη νεολαία με τα γιγκαμπάτς και τη δροπιταγή, θυμάστε, ε, ότι πάλι η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει ότι η, η, αλληλεγγύη κοινωνική δεν εξαγοράζεται. Βέβαια τώρα είπαν ότι από το να κάνατε αυτό, ας τους δίνετε οικονομικά κίνητρα δεν είναι εύκολο όλο αυτό να καταλήξει για τα 100 ευρώ. Έτσι. Ε, και μάλιστα ο Πρωθυπουργό βγήκε και είπε: γιατί, Να θυμηθούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, ρε παιδί μου, ο φανατικό τη πυρήνα η νεολαία. Το καταλαβαίνουμε λίγο αυτό, έτσι. Είναι μεγαλύτερε ηλικίε, πιο παραδοσιακέ, με συγκεκριμένη πατρίστρια και οικογένεια νοοτροπία. Είναι ένα μεγάλο πυρήνα ψηφοφόρων. Ο Κυριακό Μητσοτάκη, λοιπόν, είπε ότι δεν τον απασχολεί που θα χάσει ε, ψηφοφόρου. Ε, πιστεύει πολύ στο μέτρο και ας το σκο, και του κοστίσει. Να πούμε τώρα βέβαια εδώ ότι εξετάζεται και η εξα, το να αφήσουν και άλλε ομάδες να τις περάσουν στην υποχρεωτικότητα. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, έτσι. Η Αυστρία έχει ήδη προαναγγείλει υποχρεωτικό εμβολιασμό από το Φεβρουάριο, σε όλο τον πληθυσμό, έτσι, ε, στον ενήλικο. Η Γερμανία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή ο καγκελάριος αυτός ο νέος Όλαφ Σόλτς τάχθηκε υπέρ του μέτρου ε, και γενικά θα έλεγα ότι το στίγμα το έδωσε η Ούρσουλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έχει αυτό το καταπληκτικό όνομα που γιατί δεν έχει μπει σε μια σαπουνόπερα, ε, είπε ότι η Ευρώπη είναι η ώρα να σκεφτεί σοβαρά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Βέβαια, η απόφαση θα ανήκει στα κρατημέλη, αλλά το ρίξε και αυτή το, το πετραδάκι τη. έτσι. Με αυτά και με Κίνα, είχαμε διάφορε βέβαια, αντιδράσεις... Ε, σε διάφορους τομείς, ε, κυρίως είχαμε κάποιες αντιδράσεις, γιατί άλλες αντιδράσεις ήταν μέσα στη Βουλή. Ε, πριν πάμε εκεί να σας πω ότι τα ταπεινή μου γνώμη είναι ότι, θα μου πεις τώρα, κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, ε, δεν έγινε ποτέ σωστή ενημέρωση, λίγο να το πούμε αυτό, ε. Δηλαδή, δεν έγινε μια... μετά το μένουμε σπίτι, εκείνη την ενημέρωση, εκείνη την καμπάνια, το του εμβολιασμού, έχει γίνει, όχι άρες μάρες κουκουνάρες, καταρχάς να μην ξεχνάμε ότι, πώς να σας πω έτσι, αλώνιζαν ελεύθεροι οι Αντωνιάδηδες, Βόβολης, άνθρωποι ε, με παρανοϊκές ατάκε και ε, μία ιδιότητα που έπιθε σε ανθρώπους. Να θυμηθούμε την Πασχαλίνα, η οποία πέθανε με τον Αντωνιάδη στα μηνύματα, να της λέει να, να αρνηθεί διασωλήνωση κτλ. Η 59χρονη γυναίκα. Είχαμε και πιο πρόσφατη τραγική ιστορία. Την ε, κόρη ενό προεμβουλευτή, την Παρθένα Κοτμερίδου, η οποία έγκυο σούσα, έτσι και ενώ κολόγος της, ο της, τη, ο οποίο βγήκε και το δήλωσε δημοσίω, ότι τη ε, είχε συστήσει 100% να εμβολιαστεί, ο σύζυγό τη, ο οποίο στο Facebook και τον Αντωνιάδη και το Βόβολη και όλου αυτού, μαζί με τον πνευματικό του, την απέτρεψαν για την υγεία του εμβρίου. Ε, η κοπάλα πέθανε, το έμβριο επιβίωσε, κάνανε βέβαια, το πήρανε το μωρό και έζησε το μωρό, αλλά έχουμε πολλές τέτοιε τραγικές ιστορίες. Και θέλω να σας πω ότι αντίθετα με τη μαμά μου που είναι στο Facebook. Ε, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει σε μένα με διάφορα... Α, διάβασε εκεί και μου γυρνάει το μυαλό. Ε, πολύ μεγάλοι άνθρωποι ε, που ή έχουν Facebook κακός, κάκιστα, κάκιστα, ή Instagram και έχουν και Twitter και όλα αυτά, αλλά μερικοί δεν είναι, ρε παιδί μου, και αρνητές σκληροπυρηνικοί. Δεν ξέρουν. Θεωρούν ότι «Ω, oh, τι με νοιάζει εμένα αυτό είναι στις πόλεις». Γενικά δεν έγινε μια οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης. Καταρχάς, Ζερσηγιάννη, η μισή από αυτούς που εμβολιάστηκαν νομίζανε ότι δεν θα κολλήσουν. Δηλαδή τώρα μην πάμε μακριά. Αφήστε και τους γέρους, ξέρω εγώ, στα άγραφα σε ένα χωριό. Άλλοι, μεταξύ μα, οι συνομιλικοί μα, νομίζαν ότι ο εμβολιασμό σημαίνει ότι δεν θα κολλήσουν. Όχι ότι δεν θα μπουν στο νοσοκομείο, αν κολλήσουν. Άρα θέλω να πω ε, ότι γενικότερα χάθηκε η μπάλα εκεί. Συν εδώ να πω και τα κανάλια, sorry παιδιά, ελληνική τηλεόραση, από τα δελτία ειδήσεων μέχρι το τελευταία, την τελευταία κουτσομπολίστικη εκπομπή, βγάζανε ό,τι, ό,τι πιο ψεκασμένο θα το πω για να κάνουν νούμερα και καλούσαν και άρες μάρες κουκουνάρες επιστήμονες χωρίς μία γραμμή. Το καταλαβαίνω, επιχειρήσει είναι, θέλετε να κάνετε νούμερα. Αλλά μην διαρριγνείτε τώρα τα ημάτιά σα γιατί δεν εμβολιάζονται. Γιατί φέρνατε και βγάζατε επιστήμονε, κανονικού γιατρού, όχι μαϊμού, μου, που ο ένα έλεγε έτσι, ο άλλο έλεγε έτσι, να θυμηθούμε τη φάση με τα Αστραζένεκα, με τι τρομβώσει, με τι παρένε. Τώρα μην τρελαθούμε. Και καλά είμαστε εμεί, α πω με την καμπάνια που δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, και ενώ είναι αρχή αυτή του podcast, να μην παίζω έτσι ψεκασμένου, να το πούμε, θέλω να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση με τα 100 ευρώ έκανε έξαλλο το Γρηγόρη Πετράκο. Είχα πει ότι δεν το παίξω, αλλά πραγματικά ακούστε και θα καταλάβετε γιατί θα παίξω αυτό το απόσπασμα. Έχουμε επίσημα δικτατορία για μένα προσωπικά. Και εγώ αυτή τη στιγμή το σπίτι μου δεν με χώρεσε. Ήθελα να βγω έξω. Είμαι ένα βαθιά ειρηνικό άνθρωπο δεν έχω ασκήσει βία στη ζωή μου, ούτε σε μυρμήγκη. Δεν έχω χρόνο ούτε για συντάγματα, ούτε για διαδηλώσει, ούτε για πορείε. Βγήκα στην πλησιέστερη πλατεία που βρήκα. Είμαι στην πλατεία του Γέρακα, ολομόναχο. Και εδώ θα κάτσω μέχρι το βράδυ. Γιατί? Γιατί δεν το αντέχει η συνείδησή μου αυτό. Δεν το αντέχει να του αφήσω αυτού του ανθρώπου στη μοίρα του κάθε δικτάτορα. Θα κάτσω εδώ στο παγκάκι μου, μόνο μου, όποιο θέλει α να μου κάνει παρέα. Όποιο θέλει α βγει στην πλατεία που έχει στο σπίτι του κοντά. Ειρηνικά, να κάτσει στο παγκάκι και να δείξει τη βαθιά του θλίψη για αυτό που συμβαίνει και την αντίστασή του. Ειρηνικά και ανθρώπινα. Εδώ θα είμαι εγώ. Αυτό δεν θα περάσει. Του γέρου μα δεν θα του εκβιάσετε. Θα του βοηθήσουμε. Όλοι μα. Αυτά από μένα. Εδώ στο παγκάκι. <laughs> τα παίζω γιατί. Όχι τόσο γιατί ρε παιδί μου, Χούντα κτλ. Τα Εντάξει, τα περίμενα αυτά. Αλλά δεν είχε χρόνο, όπω είπε, να κατέβει στα συντάγματα και τέτοια. Οπότε από τη φούρια του που έγινε αυτό με τα 100 ευρώ, βγήκε και λέει στην πλατεία τώρα του Γέρακα και θα γυρίσει νύχτα σπίτι του. Απλά θα κάτσει ένα παγκάκι να διαμαρτυρηθεί και κάλασε, σου λέει, τον το κόσμο, ξέρω εγώ, να μαζευτεί ο καθένα την καημένη την πλατεία του. Εγώ έχω την πλατεία άνοιξη, εκεί με κάτι περιστέρια και κάτι παππούδε, και να κάτσει σε ένδειξη διαμαρτυρία και υποστήριξη τη τρίτη ηλικία. Καταρχά να πούμε εδώ ότι το 60 ξαφνικά είναι τρίτη ηλικία. Να πούμε ότι εγώ είμαι περίπου 14 χρόνια μακριά από αυτό το 60. Άρα από την τρίτη ηλικία. Doesn't sit good with me αυτό. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν ακούσατε την προτροπή του και πήγε ο καθένα στην πλατίτσα του. Εγώ στην άνοιξη δεν πήγα. Αλλά άμα ήταν να τα κάνει το καθένα στην πλατίτσα θα μαζευόσασταν κάπου πιο κεντρικά, ρε παιδί μου. Ακούστε ταυτόχρονα και πολύ έτσι με γλυκό τρόπο. Ακούστε και την Άντζελα Ευρυπίδη, τι είπε κοπέλα. Ο δικό μου λόγο είναι ότι απλά δεν αγαπώ τα φάρμακα σε καμία περίπτωση. Δεν παίρνω τίποτα, λειτουργώ με ανθολιάματα, λειτουργώ με την ομοιοπαθητική, λειτουργώ με τέτοια λογική. Δεν είναι 60 πλάση, Άντζελε Βρυπίδη, ούτε ζει, ας πούμε, στα άγραφα που λέγαμε, τα μελετάω, γιατί θέλω να πάω στα άγραφα τόσο πολύ. Ε, αλλά, να, δεν πιστεύεις τα φάρμακα ε, και ανθοϊάματα, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη έχεις και τον Νίκο Στραβελάκη, το δημοσιογράφο, ο οποίος κόλλησε κορονοϊό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, χωρίς κάτι φοβέρο. Δηλαδή ο κορεσμός του το οξυγόνο του δεν είχε πέσει κάτω από 98 και βρήκαν όμως και τα δύο του πνευμόνια σε κατάσταση να έχουν περάσει πολύ βαριά πνευμονία γιατί τον είχε χτυπήσει στο κάτω μέρος των πνευμόνων, στο κάτω αναπνευστικό. Άρα θέλω να σας πω ότι ο καθένας μας ναι, επιλέγει τι θέλει να ακούσει, επιλέγει και τι θέλει να πιστέψει και να ακολουθήσει, αλλά είναι καλό κάποια στιγμή αυτό να θα ήταν μια πολύ καλή καμπάνια. Άνθρωποι είτε επώνυμοι είτε ανώνυμοι που το έχουν περάσει ή έχουν χάσει δικού του από τον κορονοϊό να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Θα ήταν μια καλή, ένα καλό κίνητρο να πάει άλλο να εμβολιαστεί. Έχουμε αυτά όμω. Έχουμε όμως και το Γιώργο Αυτιά. Γιατί εγώ που ξέρετε ότι είμαι φανατικά υπέρ τη επιστήμη και μόνο υπέρ του του πόσο έχει σώσει του ανθρώπου η επιστήμη, υπέρ του πόσο μα κρατάει ζωντανού, αν και πλέον δεν είμαι και πολύ σίγουρη την καλή ιδέα όλο αυτό, δηλαδή κάπω δεν αντέχω κι εγώ άλλο. Αλλά ο Γιώργο Ο Γιώργος Αυτιάς, έχει φέρει στο τραπέζι και έχει ενώσει με ένα μοναδικό δικό του τρόπο την επιστήμη και την εκκλησία. Που τουλάχιστον στην περίπτωση του κορονοϊού είναι αυτό που λέμε δύο παράλληλα σύμπαντα. Υμνούμε το Θεό μας για τα Θεία Δώρα. Και ένα από τα θεία δώρα είναι η επιστήμη. Με όποια μορφή και αν έχει. Και πολλά πράγματα, πολλά πράγματα ο άνθρωπο τα κατάφερε γιατί είχε πίστη στο Θεό. Ένα από αυτά είναι και τα φάρμακα. Είτε λέγονται εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα, αν, βρει, αν βρεθεί και το φάρμακο κατά του καρκίνου, τότε νομίζω ότι η ανθρωπότητα θα μπορεί να συνεχίσει να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα δώρα του Θεού. Γιατί συνεχώ και αδιαλείπτω δίνονται σε αυτόν. Τι δώρα είναι και επιστήμη. Και δώρα Θεού είναι λέει και τα φάρμακα. Και τα φάρμακα και τα εμβόλια. Δηλαδή οι επιστήμονες δεν είναι εκεί. Δεν τους φεύγει το μάτι στο μικροσκόπιο προσπαθώντας κάτι. Λένε πάτε, ημών παρά και τα μόλι", ας πούμε. Ε, ο έντισουρανής ουρανή που προφαίνει ας πούμε. Ε, όχι δεν είναι έτσι. Να τον ευχαριστήσετε το Θεό και την πίστη. Αλλά εγώ εν το προκειμένο, εν το προκειμένο ε, θα ευχαριστήσω πάρα 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 πολύ την επιστήμη. Και θα πω και κάτι που διάβασα επίση στο Twitter από το φίλο μου τον Γιώργο, το Σνόλι, ο οποίο είπε κάτι πολύ σωστό. Μεγαλώνουμε και σπουδάζουμε εντό εισαγωγικών σε σχολεία, στα οποία μαθαίνουμε πολλή θρησκεία, έτσι, δηλαδή θαύματα, θαύματοργουσαγίους Αγίου, ε, πώ οι άνθρωποι θεραπευόντουσαν κτλ δεν μαθαίνουμε ιδιαίτερα για την επιστήμη. Να το πούμε λίγο αυτό εδώ πέρα. Τουλάχιστον αν δεν πα για ιατρική, δεν μαθαίνει. Μαθαίνει, θυμάσαι, το άσπρο και το κίτρινο λίπος, λίγο οριακά βιολογία, ένα τσικ. Άρα, όταν περνά πιστεύοντα για στα θαύματα, στι αναστάσει και στα λοιπά, που δεν λέω ότι είναι κακό, παιδιά, αλλά δεν γίνεται, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θα έπρεπε να έχουμε και τα δύο, και μεγαλώντα ο καθένα να αποφασίσει πού θέλει να γύρει και με ποιον τρόπο. Γιατί η πίστη είναι ένα πράγμα και το να πιστεύει ότι αν κολλήσει έναν κορονοϊό θα σε σώσει μόνο η πίστη σου, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο. Με τι να κλείσω, με προτροπή να εμβολιαστούν, ναι, θα αφήσω την Πιλιέλη να τα πει. I really, really urge you if you are not Αυτά που είπε η κυρία. απολύτω σύμφωνοι. Είχαμε όμω και άλλα αυτή την εβδομάδα. εκτό από τα όμικρον, άμακραν που το λένε οι Αμερικανοί και όλα αυτά και τα 100 ευρώ. Να σα βάλω στο κλίμα. Η συνομήλική μου που είμαστε, να σα ξαναθυμίσω, 14 περίπου χρόνια μακριά από τον είμαστε 60 και άρα να μας αναγκάζουν με 100 στα εύρα να εμβολιαστούμε, η ε, συνομιλικοί μου θα, θα τσουτσουρώστε λίγο με αυτόν τον ήχο. Πασόκ, έτσι. Πασόκ, Πασοκάρα, όχι Κινάλ. Παρόλα αυτά το έβαλα, διότι έγινε το debate του Κινάλ. Έγινε το debate του Κινάλ, το οποίο μπορεί και να ξαναϋποθεί Πασόκ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι, εξαρτάται από το ποιο θα βγει πρόεδρος του κινήματος. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο οι πρώτες εκλογές. Και στο debate, όπως είχαμε πει, δεν πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν πήγε. Και όχι μόνο δεν πήγε. Πού ήταν εκείνο το βράδυ που έγινε το debate. Ήτανε στο ρομάντσο, παιδιά. Τι, τη χυψτεροπηγή, δηλαδή το μέρο αυτό είχε καλές νεολαία. Τα μαζί του μίλησαν για σουηδικά, σκανδιναβικά μοντέλα διακυβέρνηση και κοινωνική ας πούμε έτσι αλληλεγγύη και τρόπου ζωή. Ε, Τα απ' εκεί εντωμεταξύ όμω συνέβαινε στην κρατική τηλεόραση το Τιμπέι του Κινάλ. Το είδα. Το είδα όλο. Εντάξει. Λοιπόν, για κάθε έναν υποψήφιο θα σα πω ένα. Όχι, προφανώ όχι πολιτική ανάλυση. Και αν την έχετε διαβάσει, το News 24-7 είχε και πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ψάξτε το με τι αμφισβητούμενε φράσει. Όπω αυτό που οι εκπομπέ σου βγαίνουν μετά του αγώνε ποδοσφαίρου. Ε, με τι αμφισβητούμενε φάσει. Λοιπόν, το είδα. Πάμε λίγο στο... σε έναν που εγώ έτσι πίστευα πολύ, αλλά θα πω ότι απογοητεύτηκα με το δημόσιο λόγο και παρουσία του. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Έλα, μα, ο πρώτο κριτικό χορό είναι το Πέντο Ζάλι. Είναι το Πέντο Ζάλι, είναι το Πέντο Ζάλι. Φυσικά και Πέντο Ζάλι, και μάλιστα από τον κύριο Μαρτσάκη, από του πιο σημαντικού οργανοπέκτες και καλλιτέχνε βασικά τη κριτική μουσική. Ο κύριο Ανδρουλάκη, λοιπόν. Πρώτον είχε προφορά που θα. Α, α, πραγματικά δεν ξέρω γιατί εκεί στο σασμό δεν τον είχατε ξανασκεφτεί για ένα τρέλερ, για ένα κάτι, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ πιο αρτηριοσκληρωτικό από ό,τι περίμενο, πολύ πιο ξύλινο. Είναι νέο άνθρωπο, πολύ προφορά, πολύ, πολύ. Χρειάζεται λίγη ορθοφωνία. Δηλαδή, Και αν έχουν περάσει οι από την Κρήτη, ήταν λίγο πιο. Όχι κοπέλια, τόσο κοπέλια προφορά. Ε να σταθούμε λίγο και στο στυλιστικό. Πρόσεξε κανεί το γιακά του κύριο Ανδρουλάκη. Που ήταν σαν να έχει κοπεί με λέιζερ, αυτό για τα. που φοράμε τα εσόρουχα χωρί ραφέ, αυτά που είναι έτσι ευθεία. Είναι σαν να έχει γίνει κάτι λάθο εκεί. Όμω, όμω, ο Άρη, ο οποίο ξαναθυμίζω τα κατάφερε περίφημα με του Μπογιατζίδε, γιατί πρέπει να το λέω παιδιά, για να να αναλαμβάνει του μοστόρου, έψαξε και βρήκε ότι ο γιακά του κυριών Δρουλάκη, που ήταν μια ευθεία, δεν είχε παιδί μου τρίγωνα, δεν είχε. Ήταν μια ευθεία εδώ και κρεμόταν μια γραβάτα. Λέγεται Catway και είναι λέει ιταλικό α πούμε για που κάμισο για να φαίνεται ο κόμπος τη γραβάτα. Γεμάτο σου λέει το ρέθιμνο και η μπουτίκ του με Catway που κάμισα, με Catway κάδε. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Γερουλάν. Άλλο εδώ θα ακούσουμε τώρα για να καταλάβετε. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Put another red. Ο κύριο Γερουλάνο ήταν σαν να καλέσαν έναν έτσι, δεν ξέρω, πολιτικό μια άλλη χώρα, ξέρω τη Νορβηγία, α πούμε, και να του είπαν: Ελάτε εδώ να πείτε μερικά έτσι ωραία πράγματα. Και δεν πειράζει. Ήταν ο πιο άνετο επικοινωνιακά, ήταν έτσι ο πιο. αυτό που λέμε, παιδί μου, old money. Δηλαδή, μέχρι και το πώ έσπαγε τον καρπό του την ώρα που μίλαγε, ήταν λίγο σαν έτσι σαν να είναι, ξέρω εγώ, εκεί στο succession που σα λέω που βλέπω και μένει σε έπαυλη. Έτσι, σαν να είναι έτσι ένα κλειδάτο κύριο. Ωραία τα είπε, δεν τον πολυρωτάγανε, Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν είχε ιδιαίτερο νεύρο. Ε, είπε μία τακούλα έτσι, geez. Μίλησε για μούχλα στο Πασόκ στο κοινάλ. Συγγνώμη, το λέω εγώ πριν την ώρα του. Ε, Αναφερόμενο ενδεχομένω σε αιστείε παλιοσύνη και παλιά νοοτροπία με στο κοινάλ, αλλά κατά τα άλλα είχε αυτό τον κοσμοπολίτικο έτσι, αέρατο του jet -setter. Να πάμε τώρα στο παραδοσιακό, στο παλαιό, στο original. Αυτό ο άνθρωπο, αυτό. Περπατάει Κύριος Καστανίδη, φυσικά και έβαλα ρίτα σακελαρίου το αγαπημένο ζεϊμπέκικο του αίμνη στον Ανδρέα Πανδρέου, διότι ο Κύριος Καστανίδη, και αφού ο γάπ δεν ήταν και ο Γιώργος Ανδρέα Πανδρέου, ε, κράτησε αυτός ψηλά την μπαντιέρα την πράσινη, το κλασικό το πλαστικό σημαάκι με τον ήλιο του Πασόκα εκεί στο πεδίο του Άρεο. Λοιπόν, ο κύριο Καστανίδη ήταν γλυκύτατο, να το πούμε αυτό επικοινωνιακά. Είχε πολλά χεράκια αεροσυνοδού, ό,τι και να έκανε, ή καράτα ή αεροσυνοδό. Έδειχνε όλη την ώρα ο κύριο Καστανίδη. Ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο. Αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου και όταν ήρθε η φάση του debate. Που οι υποψήφοι έκαναν ερώτηση σε έναν άλλο υποψήφιο, είπε ο Τζουτζούκο ότι του αγαπάει όλου πάρα πολύ και δεν θα κάνει και καμία ερώτηση. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, ενώ εγώ τον κύριο Καστανίδη δεν τον είχα πολύ ψηλά σε ψηφοφορία για τις εκλογές που θα γίνουν. Θέλω να πιστεύω ότι κέρδισε παραδοσιακούς αυτό που λέμε ψηφοφόρους Πασόκ. Αυτούς του 60 πλάς που θα αναγκαστούν να ψηφίσουν, να εμβολιαστούν και να ψηφίσουν. Πάμε τώρα στον κύριο Λοβέρδο. Για να δείτε τι ηχητικό διάλεξα για τον κύριο Λοβέρδο. Θα σας σώσω, μπορεί. Το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω. Μυαλό μου, Πνεύμα και ηθική πνεύμα και ηθική, ρε μπεσκέδες. Ο κύριος Λοβέρδος ήτανε... Να το πω νέα δημοκρατία, θα το πω νέα δημοκρατία. Ήταν πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία όμω. Δηλαδή δεν το περίμενα τόσο πολύ. Και σε περίπτωση που δεν το καταλάβαμε, ήταν και πάρα πολύ αντίθετο με τη συμφωνία των πρεσπών. Πρέπει να το είπε σε κάθε ερώτηση που του κάνανε. Ό,τι και να τον ρωτάγανε. Για οικονομία τον ρωτάγανε, πέτα για τι πρέσπε. Για υγεία τον ρωτάγανε, πέτα για τι πρέσπε. Ήθελα να ξέρουμε ότι ήταν αντίθετο, παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, γιατί το είπε περίπου 7 φορέ. Και πάμε στον αγαπημένο. Σε αυτόν ο οποίο τον είχα και τελείω ότι εντάξει, καλά κάνει το παιδί, είναι ο παιδί είναι και θα βάλει υποψηφιότητα, αλλά να το αφιερώσουμε ένα κομματάκι εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι για την ηλικία του, γιατί ειλικρινά έχω μια γνώμη για τις ηλικίε και τους πολιτικούς, δεν μπορεί να είσαι ούτε πάρα πολύ μεγάλος, ούτε υπερβολικά μικρός, γιατί υπερβολικά μικρό, υπερβολικά ρομαντικό, υπερβολικά μεγάλο. Δείτε τι γίνεται και με τον Biden και με τον Bernie. Βλέπετε, υπάρχει ένα ζόρι εκεί από το 80 και μετά. Καταρχά, να σταθώ στο ότι είχε μια πολύ παιδική φωνή. Έτσι. Όμω είχε και ένα πολύ σύγχρονο λόγο. Πολύ σύγχρονο λόγο. Δεν ξέρω αν θα πείσει τώρα κάποιο να τον ψηφίσουνε, αλλά για μένα ο κ. Χριστίδη ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και μάλιστα εκπληξάρα, διότι είπε αυτή την ατάκα. Η ερώτησή σα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση υπό την έννοια ότι τη ζω καθημερινά. Και είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Πιστεύω όμω ότι η δημοκρατία είναι σαν τον έρωτα. Πρέπει να κρατά διαρκώ ζωντανή και τη δημοκρατία και τον έρωτα. Και πιστεύω ότι αν μπορούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να σηκωθεί, θα του έδινε το δαχτυλίδι κατευθείαν. Διότι να θυμηθούμε ότι ο Άνδρας Παπανδρέου ήταν ένας άνθρωπος που είχε αυτή την ε, ικανότητα την επικοινωνιακή, δεν ήταν εξήλινος, δεν, δεν, δεν. Για μένα ο κ. Χριστίδης που παραλίλει στη δημοκρατία με τον έρωτα, it's a win. Λοιπόν, αυτά έγιναν πάνω κάτω, ενώ ο Γιώργος Ανδρέας Ανδρέα Παπανδρέου ήταν στο ρομάντζο, έτσι. Ε, αυτά έγιναν στο κοινάλ, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει με τη μία, με το ένα Σαββατοκύριακο, αυτή την αίσθηση έχω. Πιστεύω ότι κούνησε λίγο έτσι και τα, τα του κοινάλ, το debate. Ε, θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θα τελειώσει το ένα Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα πάει και στο δεύτερο. Εκεί που θα περάσουμε τώρα, έχει και άλλη ρητά σακελαρίου, αλλά για άλλο λόγο. Οπότε πάμε να την ακούσουμε και πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν στα πάνε καλά μας τα λες πολλά καρδιοκατακτητή μου Αν θέλεις σοβαρά να ακούσεις μια φορά τη γνώμη τη δική μου Οι σαραντάρες ίσο με δύο εικοσάρες γι' αυτό οι σαραντάρες έχουν διπλές τις χάρες Ρίτα από τα είναι από τα τραγούδια, θέλω να σα πω, το Ισαραντάρε. Ε, που ενώ ξέρουμε τι λέει το στίχο, ίσον με δύο κοσάρε, δεν θυμόμαι καθόλου τη μελωδία και δεν θυμόμαι που απευθύνεται και στον καρδιοκατακτητή εδώ στην αρχή του τραγουδιού και το λέει. Γιατί σα τα λέω τώρα αυτά, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Έχει προκύψει ένα νέο ζευγάρι, hot ζευγάρι στην πόλη, δεσμευνά έτσι, με τον κύριο Μπισμπίκη και μέχρι εδώ όλα καλά, εγώ στο καπέλο τους. Οι άνθρωποι άρχισαν να κυκλοφορούν και δημοσίω. Ε, ανέβηκε και ένα βιντεάκι από κινητό που τραγούδησε νομίζω στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει ο κύριος Τσαλίκης το «Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου στην αυλή του παραδείσου» και του το αφιέρωσε και τις απάντησε και ξελίσαξαν. Ξελίσαξαν όλοι και κυρίω ξελίσαξαν παιδιά οι γυναίκε. Οι οποίε γυναίκε είδα και σχόλια για την Ελένη Μενεγάκη, ότι νομίζει ότι είναι μπεμπέκα και κάτι τέτοια. Και... Πραγματικά θέλω να σας πω ότι what's wrong κορίτσια και έτυχε και είχα και μια συζήτηση με το ότι βγαίνει τώρα 9-12 το spin-off ας πούμε η συνέχεια του Sex and the City το And Just Like That που είναι 50 χρονές κολλητές στη Νέα Υόρκη και πολλοί έγραψαν άρθρα λέγοντας και τώρα αυτές γιατί επιστρέφουνε και θα... Κρατηθώ και από μια τάκα που είπε στη Ναταλία Γερμανού άλλη μια γυναίκα που βάλετε συστηματικά με τις επιλογές, τις επιλογές της στους συντρόφου. Ε, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη σε μια συνεργάτηδα της Ναταλίας Γερμανού, την Ναταλία Αργυράκη, η Κάτια Γκουλιώνη, η οποία είναι αυτή που έπαιξε στην ευτυχία Παπαγιανοπούλου που εμένα μου άρεσε υπέροχα, τη νέα ευτυχία, όχι η καριοφιλιά, η οποία είπε μεταξύ άλλων, είμαι 40 χρονών και όταν μια γυναίκα αρχίζει και περνάει τα 45, τα 50, οτιδήποτε τριγύρω, αρχίζει και σταματά να της απευθύνεται. Και επιστρέφω στη Δέσποινα βανδί, γιατί αυτή μου έδωσε το έναυσμα να τα θυμηθώ όλα αυτά. Η Δέσποινα Βανδύ είναι χωρισμένη. Να σα θυμίσω ότι τι παλιέ ταινίε του Φίνο Φίλμ ήταν ζωντοχείρε οι χωρισμένε. Θέλετε να σας πω ότι και εγώ είμαι διαζευμένη. Άρα ζωντοχείρα, άρα ατυχήσασα. Γενικά υπήρχε μία, ένα κόνσεπτ ότι οι γυναίκες οι ζωντοχήρες καταρχάς μόνο τους παρατάγανε. Μόνο τους, δεν παράταγαν αυτές ποτέ κανέναν. Γιατί αν παράταγαν δεν ήταν ζωντοχείρε, Ήταν ε, σπιτοχαλάστρες, ανδροχωρίστρες αν έμπλακαν με άλλον και το καθεξής. Έτσι πάντα έφταιγε η γυναίκα. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι είμαστε η γενιά που η Τζένιφρ Άνιστον συνεχίζει και είναι μια κακομήρα για πολλούς που την παράτησε ο Μπραντ Πίτ για την Αντζελίνα Τζολί. Τη χώρισε. Και αυτή η ζωντοχήρα. Δεν έχει σημασία αν είναι μια χαρά στη ζωή τη. Αν παντρεύτηκε και ξαναχώρισε. Αν είναι καραπετυχημένη, καρακουκλάρα, αν περνάει ωραία. Καμία σημασία. Η ίδια λογική, έτσι, ε, είχαν για πάρα πολλέ γυναίκε. Γενικά ζωντοχήρα ίσον μίζερη, καημένη, παρατημένη, τι κάνει στη ζωή τη. Αν δεν Τολμήσει μια γυναίκα να χωρίσει. Γιατί δεν θέλει άλλο. ή ένα ζευγάρι γενικά χωρίσε, παιδί μου. Τι χάνουν αυτά. Εντάξει. Και η γυναίκα δείξει να διασκεδάζει τη ζωντοχυρία τη. Ουέ και λίμωνο. Ουέ και λίμωνο. Και όλοι σκέφτονται τον Κακομήρη, τον Γιώργο, Γιάννη, Νίκο, Αντώνη, δεν ξέρω τι. Ποιο θα ξέρει τι λέει τώρα ο άνθρωπο, πώ θα νιώθει που τα βλέπει όλα αυτά. Δεν κατάλαβα. Αλήθεια. Και έρχεται και από γυναίκε αυτή η κριτική, κορίτσια. Από γυναίκε. Δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα την Kim Kardashian που αφού χώρισε με τον Αλελούια και με τον Gospel King, με τον Kanye West, κυκλοφορεί με τον Πιτσιρικά, έτσι τον Pete Davidson, τον 28χρονο. Δεν ξέρω αν είδατε τη θεάρα Megan Fox που στην Τζιμισκή εννοώ αν την είδατε στη Θεσσαλονίκη που είναι εκεί. Με τον επίσης πολύ νεότερό της Μασίν Κανκέλη, το σύντροφό τη. Είναι ατέρμονα και ατελείωτα τα παραδείγματα και θέλω δεν ξέρω αν μπορεί να σας σοκάρω τώρα μερικού και μερικέ. αλλά θέλω να σας πω κάτι. Οι γυναίκες οι οποίες χωρίζουν και είναι 50 ή 45 ή 55, δεν κάθονται στο σπίτι τους με ένα τζάμπο μπουκάλι κρασί, κλαίνε γοερά, παρατημένε με το μαλλί πάνω με κλάμερ και περιμένουν να έρθει να τις πάρει ο, ο χάρος. Δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει περίπτωση, έτσι, να περνάνε τέλεια να γνωρίσουν κάποιον, να ερωτευτούν, να απολαμβάνουν την ηλικία τους πάρα πολύ και να διασκεδάζουν. Και θέλω επίσης να σας πω ότι, μωρέ, υπάρχουν πια πάρα πολλές έρευνες οι οποίες λένε ότι ο άντρας ωφελείται, και το εννοώ τώρα αυτό, δεν είναι από την κοιλιά μου το έβγαλα, ο άντρας ωφελείται και ευημερεί και ανθίζει μέσα σε ένα γάμο, γιατί είναι η προσοχή του πια μπορεί να κάνει φόκου στην καριέρα του, γιατί έτσι συνήθω συμβαίνει, ενώ έχει τη θαλπορή, την αγάπη, τη φροντίδα, την αιστεία. Την έχει και του την παρέχει η γυναίκα, η οποία επίση βέβαια έχει να κοιτάξει και την καριέρα τη και τα παιδιά τη κτλ. Επομένω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα τεράστιο μπράβο στη Δέσποινα Βανδύ, τεράστιο μπράβο που ζει έτσι, και θέλω κορίτσια, συνομιλικά μου και μεγαλύτερά μου, γιατί εκεί που είστε ήμουν, μάλλον εδώ που είμαι ήσασταν και εκεί που είστε θα έρθω, ε, να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε και έχουν εκεί έξω για τις γυναίκες που είναι αλφα μια ηλικία. Και ξανάρχομαι στο 9-12 που το περιμένω πώς και πώς το νέο Sex and the City που λέγεται And Just Like That. Ε, γιατί και αυτές ακούσανε και ποιο ενδιαφέρεται να δει την καλοπέραση μιας πενιντάρας στη Νέα Υόρκη. Παιδιά, όχι. Οι γυναίκε δεν είμαστε αόρατε, ό,τι και να γίνει. Ε, και νομίζω ότι το πιο βασικό κορίτσι είναι μεταξύ μα να μην είμαστε αόρατε και να μην γινόμαστε. Δεν θα πω τώρα τη λέξη για την ντροπή, αλλά να μην γινόμαστε, ρε παιδί μου, τόσο άδικε. Θα πω άδικε. Δεν θα πω καμία από τι άλλε λέξει που μου έρχονται στο μυαλό. Γενικότερα, υπάρχει και αυτό το όσα ε, δεν φτάνει Αλλά που τα κάνει κρεμαστάρια, να έχει ζήλια ψώρα. Υπάρχουν πολλά ρητά. Αλλά προσπαθήστε. Εκεί που πάτε να κρίνετε μια γυναίκα γιατί είναι μεγάλη και χωρίζει, μεγάλη και χωρίζει και το διασκεδάζει, μεγάλη χωρίζει, ξαναπαντρεύεται, κάνει παιδί μεγάλη. Και για την Παλατσινού είχαν ακουστεί όλα αυτά. Όλα αυτά προσπαθήστε λίγο να μην είστε τόσο απόλυτε και λαύρε και να κρίνετε. Γιατί μπορεί να βρεθείτε μεθαύριο εσεί σε αυτή τη θέση. Και θα αναθεωρήσετε. Αλλά τι έχει πει δέσπι να βανδεί, για να τα ακούσουμε λίγο. Το ρίξες και πάλι Αυτό. Μην το ρίχνετε λοιπόν το φαρμάκι σας. Συγκρατηθείτε. Αυτός ο οποίος όμως είναι ασυγκράτητος, αυτό το αγόρι, ο οποίος εγώ του έχω δυναμία, βέβαια ψάχνοντας λίγο καλύτερα, να το πω και αυτό, μπουρδουκλώνομαι, έτσι. Ε, ναι, ακούτε τι τυβίσματα. Είναι ο, ο Τζακ. Ένα είναι ο Τζακ. Είναι ο Τζακ Ντόρση. Είναι το αφεντικό του Twitter. Είναι ο, ιδρυ... ο και μέχρι πρώτη ο CEO του Twitter ο οποίο μαντέψτε με ποιο τρόπο ανακοίνωσε το ότι παρετείται από CEO, εννοείται με ένα tweet. Όπου το tweet βέβαια ήταν η αναδημοσίευση ενό email, έτσι, που έστειλε και είπε ότι αγαπάει και τη μαμά του και ότι ε, αποχωρεί και παραχωρεί τη θέση του. Καταρχάς αποχωρεί από CEO και θα αποχωρήσει και από το συμβούλιο του Twitter, το διοικητικό, προς το Μάιο που τελειώνει η θητεία του. Λοιπόν, τώρα ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό το παρουσιάζει σαν μια κίνηση ολόσωστη, που είναι, δηλαδή τι εννοεί, ότι είναι λάθος μια τόσο μεγάλη εταιρεία ε, να είσαι και ιδρυτής και CEO, γιατί κάπως την πνίγεις, δεν την αφήνεις και ένα, ένα τρίτο μάτι να τη δει και να την εξελίξει. Οπότε αποχωρεί και τη δίνει σε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από μηχανικό στο Twitter, έτσι, τον αναφέρει μέσα στο mail του, και ε, ο Παράγκ, ε, ο οποίο θα αναλάβει να το πάει στην επόμενη και στη μεθεπόμενη και στην παρακάτω εποχή του. Η αλήθεια είναι λίγο και ότι υπάρχει μια εντριγκούλα. Ότι δύο hedge funds μπήκαν επιθετικά, εξαγόρασαν μετοχέ και θέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και σιγά σιγά τον φυλάκια χαιρετάνε, γιατί θεωρούν ότι δεν έχει αρκετό χρόνο να ασχοληθεί με το Twitter. Επίση, του ενοχλούσαν δύο χαρακτηριστικά που εγώ προσωπικά τα αγαπούσα στο Twitter και ξέρω ότι τώρα θα γίνει σαν του Μάρκ το Facebook και σαν του Μάρκ το Instagram. Δεν άφηνε πολλέ διαφημίσει, άρα δεν άφηνε και μεγάλο περιθώριο κέρδου βέβαια. Και ήταν πολύ πολιτικοποιημένο. Θυμάσαι για τι χρυσέ εποχέ με τον Τραμπ. Που τον έκλεινε, τον κλείστε τον κύριο. Λοιπόν, αυτό δεν σύμφωνε το Board of the Directors και εντάξει, θεωρώ ότι επιχειρηματικά μπορούν να έχουν και δίκιο. Εγώ, ω χρήστη, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ήταν δύο χαρακτηριστικά που μου άρεσαν. Να σα πω μερικά πράγματα όμω για τον Τζάκ που διάβασα και εντάξει. Λοιπόν, ο Τζάκ, ο οποίο οπτικά αν τον έχετε δει, είναι σαν τρελό μέταλλο. Μεταλλάσ, δηλαδή, έχει μία γενιάδα περίπου σαν του ZZ Top για να καταλάβετε σε μήκο. Ε, ντύνεται τελείω περίεργα, είναι λίγο χύπη. Ήταν ένα προγραμματιστή, έτσι. Αυτό ήταν ο Jack Dorsey, ο οποίο έλειωνε σε καναπέδε. Και δεν είχε καθόλου, αλλά καθόλου, CEO, έτσι προφίλ, ήταν χήμα. Ε, εν τω μεταξύ με εδώ παρένθεση, όταν ο Jack Dorsey ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Twitter, η μετοχή του ανέβηκε 11%. Είναι πάρα πολύ 11% σε τέτοιου μεγέθους μετοχές, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που είχε παρετηθεί. Είχε παρετηθεί, νομίζω, και κάποια στιγμή το 8 ή το 7, ε, και είχε κάνει το Square. Το Square ήταν μια πλατφόρμα για ψηφιακέ πληρωμές, digital, να πληρώνει digital, ε, και να δίνει, νομίζω, και κάποιε οικονομικέ υπηρεσίε. Λοιπόν, αυτό τώρα, ακούστε να δείτε, αυτό ήθελε να γίνει, λέει, σχεδιαστή κάποια στιγμή. Δεν είχε στα μυαλό του να κάνει το Twitter. Ε, ήταν από. Είχε σχέση με μοντέλα, το μοντέλο Lily Cole νομίζω ήταν πιο γνωστή που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ε, επίσης να σου πω fun fact, το ξέρετε ότι δεν ήξερε μέχρι το 2005, δεν ήξερε, δεν έστελνε ούτε SMS. Μέχρι το 2005 και αναγκάστηκε γιατί μια κοπέλα του ήθελε να τη στέλνει οπότε το έκανε. Ε, εννοείται ότι μένει, έχει περιουσία 11 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι... 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Εννοείται ότι περπατάει μέχρι το γραφείο του δύο ώρε, πίνει κάτι νερά, αλάτια, λεμόνια, τζίντζερ, νηστεύει, κάνει αυτέ τι νηστείε τις της, ε, γιόγκικε λίγο. Ε, επίσης Επίση κάνει, έχει ταχθεί μάλλον, δεν ξέρω αν κάνει, υπέρ τη μικροδοσολογία LSD. Υπάρχει κάτι που λέγεται microdosing, ότι αν παίρνει, λέει, ναρκωτικά να σε πολύ μικρέ ποσότητε ελεγχόμενε, ξέρω σε βοηθάνε κάπου. Εδώ δεν τον πολύ βοηθήσανε το LSD του. Επίσης λέει, έχει πει ότι περνάει λέει, 45 λεπτά τη νύχτα κάθε βράδυ, κάνοντας ένα λάκ σάουνα στους 220 βαθμούς. Εγώ θέλω να σα πω ότι στη σάουνα δεν αντέχω ούτε ένα λεπτό, νιώθω ότι πνίγομαι και πεθαίνω και βγαίνω. Αυτό δεν μπορώ να κάνω σάουνα. Που, κάτι που δεν ξέρατε για μένα. Αυτός λέει κάθεται εκεί να αλλάξει αυτή τη σάουνα και σε παγωμένο τύπου χιονόνερο τους έτσι. άλλα ε, που κάνει, έχει κάνει διάφορες γκάφες σε διάφορες επισκέψεις του σε ξένα κράτη, αλλά... Έχει και μια πλευρά που δεν είναι τόσο, δηλαδή γουστάρι που πάει στο γιο του JZ και ότι βγαίνει φωτογραφίες με την πηγιόνσε και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι άλλο ένα από αυτά τα Golden Boys, ξέρεις, τη Silicon Valley. Έχετε δει τη σειρά Silicon Valley. Αν δεν την έχετε δει, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ από τι κομμωδίε που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε. Είναι τύπη σαν και αυτόν. Ό,τι και να κάνει, θα συνεχίσει να είναι βέβαια πιο cool από τον Μαρκ. Έτσι, και από τον Ήλον μπορώ να σας πω, που είναι οι άλλοι δύο είναι στα όρια πια του deranged. Όμως και αυτός εντάξει δηλαδή, δεν είναι Παναγία, αλλά θα σας αφήσω εδώ σε σχέση με τον Τζακ, διότι εντάξει πιστεύω ότι με 11 δις θα τον βρει το δρόμο του δεν νομίζω ε, το παιδί να έχει πρόβλημα. Να δούμε αν θα ανοίξει και τίποτα καινούριο. Και μετά από αυτό, μετά από και την αποσταθεροποίησή μου στο ένα αγαπημένο μου μέσο κοινωνική δικτύωση, το Twitter, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα επισήμω να περάσουμε στο pop ένθετο της, του επεισοδίου, για το οποίο σα έχω βρει πλέον και σταθερό ηχητικό intro. Let me entertain you. Και βάζω τα χέρια μου και βγάζω τα μάτια μου. Έτσι, διότι ξεκίνησα από το προηγούμενο επεισόδιο να έχω περισσότερε από μία σειρά και ένα βιβλίο. Δυστυχώ θα κάνω κάτι αντίστοιχο αυτό, αλλά δεν φταίω Έχουμε υπερπροσφορά, παιδιά. Θέλετε να ξεκινήσω με το βιβλίο που έχω ένα. Ένα. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Έθιμα Ταφή. <laughs> Ξεκινάω ευίωνα. Ειδικά για αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όχι. Λέγεται έθιμα ταφή. Έτσι. Αμ, δεν είναι καινούριο. Αλλά και το άλλο που σα είχα προτείνει, το λέγει Ζωή, δεν είναι καινούριο. Αλλά νομίζω ένα από τα βιβλία που δεν σα έχω προτείνει. Έψαχνα κάτι που να θέλω να σα το προτείνω. Η συγγραφέα του είναι Kent Hanna, η Κέντ Χάνα. Η Χάνα Κέντ δηλαδή. Και να σα πω την υπόθεση. Στη Βόρεια Ισλανδία του 1829, η Άγνε Μάγνου Ντότρι, νομίζω λέγεται, αλλά δεν παίρνω και όρκο ότι προφέρεται έτσι, καταδικάζεται σε θάνατο για την άγρια δολοφονία δύο ανδρών. Υποχρεώνεται να περάσει το χρόνο μέχρι την εκτέλεσή τη, γιατί θα εκτελεί το γι' αυτό, στη φάρμα του Γιόν John Γιόνσον με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τι δύο κόρε του. Η οικογένεια τρομοκρατημένη που αναγκάζεται να συμβιώσει με μια καταδικασμένη δολοφόνο αποφεύγει προφανώς να της μιλήσει. Μόνο ο τότε που έχει οριστεί πνευματικό σύμβουλό τη έχει επαφή μαζί τη προσπαθώντα να σώσει την ψυχή τη. Καθώ περνά ο καιρό και έρχεται ο χειμώνα, η δουλειά στη φάρμα τη οικογένεια που τη φιλοξενεί του φέρνουν αναγκαστικά όλου πιο κοντά. Η ιστορία τη Άγνε ξεδιπλώνεται, ενώ αναδύεται και το ερώτημα τη πραγματική ή μη ενοχή τη. Θέλω να σας πω ότι είναι βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία το έθιμα ταφής και είναι εξαιρετικά, θα το πω συγκινητικό μυθιστόρημα για την προσωπική ελευθερία, πώς δηλαδή βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς μας βλέπουν οι άλλοι και ως πού θα φτάσει ο καθένας για την αγάπη. Η Χάνα Κέντ, διαβάζω εδώ, μέσα από τις περιγραφές της Βορείου Ισλανδίας, όπου κάθε μέρα είναι μια μάχη για την επιβίωση, θέτει ένα κέριο ερώτημα πώς μπορεί μια γυναίκα να αντέξει όταν η ζωή της εξαρτάται από τις ιστορίες των άλλων. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και επίση δεν είναι τόσο. Αν σα ακούγεται πολύ ψυχογράφημα, δεν είναι μόνο. Έχει μια εξαιρετική σφιχτή πλοκή, που μέσα από εκεί βγαίνουν και όλα αυτά τα πραξιακά ερωτήματα. Τελειώνουμε με το βιβλίο. Θα πάμε σε ταινίε, παιδιά. Όχι ταινίε σινεμά, και σινεμά βέβαια. Αλλά ε, έχω δύο ταινίε που υπάρχουν στο Netflix. Θεωρώ ότι και οι δύο παίζει να πάνε για Οσκάρ, να ξέρετε. Είτε πρωταγωνιστικού ρόλου, είτε όχι. Θα ξεκινήσω σε αντίβαρο με το βιβλίο με τα έθιματα ταφή με το α πούμε πιο light. Λοιπόν, λέγεται Tick Tick Boom. Έχετε ακούσει για το musical το Rent. Είναι από τα πιο γνωστά musical που παίζονται. Πολλά χρόνια. Είναι ένα ίσω musical που άλλαξε τη θεωρία των musical, αν και τέτοια. Τα πολυοπερετικά, λίγο αυτό. Είναι πολύ πιο μοντέρνο. Και αυτό λοιπόν η ταινία, το Tick Tick Boom, την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Λίν Μανουέλ Μιράντα, μπορεί να έχετε ακούσει για το Χάμιλτον. Κάνει πάταγο στην Αμερική αυτό το musical. Είναι λοιπόν ο δημιουργό του Χάμιλτον. Αλλά έφτιαξε και το Tick Tick Boom. Πρωταγωνιστή ο Άντριου Γκάρφιλτ, τον έχουμε συνηθίσει σε υπερηρωϊκές ταινίες, υπερήρωες. Αλλά αυτός λοιπόν υποδύεται το δημιουργό του Rent, του musical Rent, του Jonathan Larson. Αυτός λοιπόν εκεί γύρω στα κοντά στα 30 και υπάρχει και μια τραγική λεπτομέρεια, θα σας την πω στο τέλος, γύρω στα 30 ε, τρελάθηκε με την έννοια ότι η ζωή περνάει και εγώ δεν έχω κάνει κάτι σημαντικό και προσπαθώ να κάνω κάτι σημαντικό και προσπαθούσα να γράψει ένα musical, δεν του μέχρι που κάπως μέσα από την αγαπημένη του και το φίλο του τον κολλητό αποφάσισε να γράψει ένα musical για αυτό που ζει ο ίδιος. Και αυτό είναι το Rent, για τη σύγχρονη τότε εποχή του. Η τραγική λοιπόν πρωταγωνιστή βέβαια είναι η Νέα Υόρκη μια πόλη που δεν σε αφήνει να είσαι πραγματικά ευτυχισμένος γιατί κυνηγά κάθε μέρα την ευτυχία σου. Λοιπόν, ο Τζόναθαν Λάρσον, τον οποίο υποδίεται ο Άντριο Γκάρφιλτ, σε αυτό το, θα το πω musical παιδιά, αλλά ξεχνάς ότι βλέπεις musical στο Netflix. Είναι σαν μη musical musical. ο Τζόναθαν λοιπόν Λάρσον, που τον υποδίεται ο Άντριου Γκάρφιλτ, πέθανε πρόωρα σε ηλικία 35 ετών το πρωί της πρώτης off-Broadway παράστασης του rent. Δεν το πρόλαβε. Σα το συστήνω πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνετε πόσο φανταστικό είναι ο Άντριου Γκάρφιλτ. Και είμαι. Εντάξει, όχι με σίγουρη. Δεν παίρνω και όρκο. Α τα πει η Ιωσήφινα και ο Θοδωρή αυτά που είναι πιο κατάλληλη στο ποπ για τι δύσκολε ώρε. Ε, πιστεύω όμω ότι πραγματικά. Ε, περίπου τις δύο ώρες που είδα την ταινία, ο τύπος αξίζει να είναι υποψήφιο για Όσκαρ. Και είναι και μια υπονθύμηση ότι η ζωή δεν τελειώνει στα 30, ούτε στα 40, ούτε στα 50, όπω είπα νωρίτερα. Και πάμε σε μια άλλη ταινία. Επίσης, επίσης στο Netflix. Έχουμε Benedict Cumberbatch, πρωταγωνιστή, εκεί. Ε, η οποία βγαίνει και στα σινεμά βέβαια, λέγεται The Power of the Dog. Την έχει φτιάξει η Jane Campion. Μπορεί να τη θυμάστε από το μαθήματα πιάνου. Ήταν μία από τι ταινίε που μας είχαν συγκλονίσει. Λοιπόν, πρόκειται για την υπόθεση τώρα είναι ένας αυταρχικός ιδιοκτήτης ράντσου, αυτόν είναι ο Μπένεντικτ Κάμπερμπάτ, εξαπολύει ένα πόλεμο μπούλινγκ κανονικού εκφοβισμού στη νέα σύζυγο του αδερφού του και στο γιο τη. Δεν υπολογίζει όμως στα καλά κρυμμένα μυστικά του, τα δικά του καλά κρυμμένα μυστικά, που θα αποκαλυφθούν μέσα από όλο αυτόν τον τραμποκισμό και την τρομοκρατία που κάνει. Ο Benedict Cumberbatch, και διαβάζω το άρθρο της Ιωσήφινας Γριβέας στο One Man, είναι ένα πρότυπο τοξικής αρενοπότητας στην ταινία, ένας άνδρας που συχαίνεται ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει, που ερμηνεύει την καταπίεση του εαυτού του ως δύναμη και υποθέτει ότι όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν ή θα πρέπει να κάνουν το ίδιο όταν θα δαμάσει το ευαίσθητο πνεύμα της νύφης του, της οποίας την, οποία, της οποίας την κατάρρευση υποδίεται η Kirsten Dunst, γιατί είναι πολύ καλό το cast, θα βρει απέναντί του το γιο της, τον Πίτερ. Οι δύο άντρε παρουσιάζονται ως αρχισενικά αρχέτυπα σε σύγκρουση, ο μάτσο άνδρας εναντί, εναντίον του αδύναμου ανεμικού αγοριού. Σιγά σιγά όμως η χημεία της σχέσης τους αλλάζει και έχουμε στην τρίτη πράξη της ταινία μια συναρπαστικά απρόβλεπτη εξέλιξη. Λοιπόν, Power of the Dog, εντάξει, ε, και εδώ βλέπω ότι ο Cumberbatch πηγαίνει για Όσκαρ. Άρα έχετε δύο παιδιά οσκαρικές ταινίε στο Netflix που μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα σας πω και μια σειρά. Αλλά εγώ αν είχα λίγο χρόνο θα βλέπα λίγο κοινάλ την Κυριακή και τις δύο ταινίε και το βιβλίο. Όμως όμως σήμερα που βγαίνει το podcast, τι βγαίνει? Το φινάλε επιτέλους, το volume 2 δηλαδή της πέμπτης αν δεν κάνω λάθος σεζόν, του κάζατε παπέλ. Να τελειώνουμε και με τον προφεσόρ. Δεν θυμάμαι καν ποιοι έχουν μείνει ζωντανοί. Έχουν πεθάνει διάφοροι εκεί πέρα. Νομίζω το τελευταίο πέθανε και η Τόκιο. Αυτή η Ούρσουλα Καμπρέρο, αυτή η Κουκλάρα, η ωραία. Λοιπόν, τελειώνει όμω, παιδιά. Ήταν μία σειρά η οποία έκανε τον μπαμ δίκαια, δεν θα πω άδικα, αλλά είναι μια μέτρια σειρά. Δηλαδή, θα τη δω, γιατί είμαι ο ίδιος άνθρωπος που βλέπει 18 χρόνια Grey's Anatomy. 18 χρόνια. Έναν ενήλικο άνθρωπο, τη ζωή του τη βλέπω εγώ σε Grey's Anatomy. Γιατί, γιατί το ξεκίνησα και δεν μπορώ να το σταματήσω. Δεν γίνεται, θα το πάω μέχρι τέλους. Κάπως έτσι είδα και το κάζονται παπέλα, ευτυχώς λίγο λιγότερο καιρό από 18 χρόνια. Αλλά Μπορείτε να ακούσετε το podcast αυτό και μετά να πάτε να δείτε και δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα βγουν, πέντε νομίζω έξι κάτι τέτοιο, με το τέλος επιτέλους του Κάζαντε Παπέλ. Να δούμε τι θα απογίνει και ο προφεσόρ και η παρέα του. Και εύχομαι πραγματικά να μην ε, τους έρθει καμία τρέλα και δούμε δεύτερη σεζόν, ξέρω εγώ, δεύτερο spin-off που αντί για τράπεζες και νομισματοκοπία δεν ξέρω να ληστεύουν κομμουντήρια κομ... 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 και κοσμοτοπολία. Λοιπόν, έχετε δύο ταινίες, Power of the Dog, Tick Tick Boom, έχετε το βιβλίο Έθιμα Ταφή, έχετε και Κάζετε Παπέλ. Πλήρη ο οδηγό. Πλήρη. Και θα τελειώσω με μία μικρή, ε, πώ να σα πω, οικεσία. Όχι ότι θα πιάσει τόπο. Λοιπόν, αρχίζετε και στολίζετε. Πρώτον, έχετε πάλι αυτού του πολύ creepy Άγιου Βασίλειδε, οι οποίοι και καλά σκαρφαλώνουν στη βεράντα σα, που δεν του φωτίζετε και μέσα στη μαύρη νύχτα. Και φέτο νόμιζα ότι βλέπω διαρρήκτη εγώ σε βεράντα. Εντάξει, αλλά πρόβλημά μου θα μου πείτε αυτό. Ρε, παιδιά, τα ωραία φωτάκια. Τα ωραία φωτάκια είναι αυτά τα θερμά, συμφωνεί Γιάννη. Αυτά τα μελή, που δημιουργούν λίγο dreamy ατμόσφαιρα. Όχι αυτά τα πολύ ψυχρά που είναι λίγο σαν και γήπεδο. Και σίγουρα, επειδή πέρασε από διάφορου Δήμου μην είναι έτσι στολίζετε τους δήμους και τα σπίτια σας σαν να είναι γκένε καταστήματος με ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή γιατί πρέπει να πρωτοτυπούμε και να βάζουμε ξέρω εγώ μπλε, LED φωτάκια που είναι σαν κάτι αυτοκίνητα που βλέπω εκεί σε διάφορες γειτονιές που βάζουν λεντοτενία και σκάστρες από πίσω. Γιατί δεν μένουμε σε αυτή την ωραία κομψή εκδοχή των φωτακίων με υπόλευκο φω, ζεστό, θερμό. Γιατί θα λυπορεί τον Χριστουγέννων. Μίλησα σαν Αγνήσιο Γκρίντς, Γκρινιάρα, Χριστουγέννων. Οπότε θα σας αφήσω με κάτι χριστουγεννιάτικο για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Ραντεβού. Επόμενη Παρασκευή ήταν το Binder Down That και η Μίνα Μπυράκου. Και επόμενη Παρασκευή θα είναι η παραμονή της τρίτης δόσης μου. Ε, τρίτη δόση. Θα κάνω Χριστούγεννα. Γεια σας. Santa baby, just slip a For me, been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight.